Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση πιο συγκεκριμένα αυτή μεταξύ Αγκιάλος Legends και Καμπιούτα Λίζαρς, το πρώτο παιχνίδι μεταξύ της σειράς της Ευρώπης 16 των δύο ομάδων. Έκλειψε την μπάλα και πάει μέχρι μέσα παραλίγο. Οπα, παραλίγο να τι πάει στο πρόσωπο. Ένα δεκοδύο ρεύσο Λίγκος, ο οποίος αποτελεί το 1/5 της ομάδας όσον αφορά τους παίκτες των Lizards. Με μόλις 5 στη διάθεσή τους και 7 οι Legends, για τον λάθος, με τον Ζαμάνης. Το πάντο μας έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά μας είπε ότι δεν θα παίξει απόψε, συνεπώς δεν έχει πια μας κατοχής. Δυτικό rebound, δίσκας, έρχεται από το άθρο τρίποντο, θα ξαναπάρει και σε ένα jump shoot που γίνει σήμερα. Απόψε πρώτο σκορ στην αναμέτρηση, πρώτο σκορ στη σειρά 2-0. Μιλωτίδης κάνει μια προσπάθεια να πάει μέχρι μέσα, αλλά είναι άστοχος ο Ορβάνιδης. Είναι το πρώτο φάουλ. Και ο Μαυρίδης, ο οποίος δεν φάνηκε καθόλου μπροστά από την κάμερα, πέρασε και είναι έτοιμος να ενισχύσει τους Legends. Έχουμε ακόμα guard, έχουν ξεκινήσει με δύο καθαρό έμους guard οι Legends, με Οικονόμου και Παράσκο, και με Μιχαίρη και Μπίσκα και Σερβέζι, βάλε σε τεράστιο κοκκός. Και Πιπερίδης, οι πέντε στην πεντάδα και γενικά στην ομάδα των Λίζαρτς. Σας πρόκειται την μπάλα ο Δίσκος στον Οικονόμου. Βανίδη, λάθος, το λάθος όμως λίγος. Άλλαξε με τον Βιπερίδη, μέσα, είναι άσχημο όμως και πάλι Παρβανίδης, όμως δεν έχει πάρει βουσκές στην αρχή. Μια πάσα πήγε να περάσει ο Παράσκος. Το Σερμπέζι, για πόδι πάλου. Στενόμαστε και εμείς σιγά σιγά, δεν περίμενα τόσο εχρηστικό έτσι λίμα παιχνιδιού. Οικονόμου, Παράσκος, δεν θα πάρει το τρίποδο στην πρώτη φάση, θα το πάρει σε δεύτερη, παρέμεινε ελεύθερος και είναι εύστοχος. Χειροκτήματα από τον ελληνική πάγκο των Legends, 5-0. Παρατήρης, ο Χατζηλής, πίσω από την πλάτη μια περίπτωση, ο Παράσκος δώσει ένα σκρίνο λίγος, πάει μόνος μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο. Είναι άστοχος, πρώτος από δύο. Δεν καταφέρει το εκδητικό rebound ο Παρατήρης. Παράσκος. Παράσκος σταματάει δίπλα, μια πάσα στον Μπίσκα. Έκλεψε! Ήρθε σαν νίντζα και έκλεψε ο Λίγκος. Ο οποίος συγκρατεί. Μπίσκας είναι πάνω του πάρα πολύ ενέργεια από πολλούς παίκτες στο παρκέ. Κρατάει σταθερό, γυρίζει έπειτα από πολλές προσπάθειες. Είναι άστοχος ο Χαρτζηλής. Στο παίζεις, είναι και η εικόνα από δίπλα του. Φύσικα το παιχνίδι μεταξύ αυτού και του προσωπικού του αντιπάλου, που πίσω πίσω κάτω με τον Περίδη. Φύσικα σε γυρίζει ελεύθερο, θα τον μπουμπονίσει από τη γωνία και είναι έλεγχο 8-0. Ολοκληρωμένος ο Κούς ο Λίδας στο παιχνίδι του. Ο Γαρτζηλής. Ο Γαρτζηλής του πια 3 θα μένει στον Μπίσκα, ο οποίος δεν κόλλησε πάνω του και το πλήρωσε 8-3. Οι πρώτοι πόντοι έρχονται μετά από σχεδόν 3 αγωνιστικά λεπτά. Κέλλης, Ράσκος, από εκεί που το έχει προηγουμένως, δεν θα το πάρει τώρα. Μόλις το μέσα και φαουλ. Τεράτημα όπως λέει χαρακτηριστικά ο Γιλτής, που έχει χρειωθεί στο Περίδη. Οικονόμου, πήρε τον Μιχαήλ, ο οποίος ζήτησε αλλά δεν πήρε και Ράσκος σε μία ακόμα προσποίηση, έχει πατήσει το τη γράμμη ή την πλαγιά γραμμή. Αυτή τη φορά. Παράσκο έχει πρέπει το φαουλ. Το νούμερο 1. Ωραίο. Στο βρεθείτε στις πολλές λοιπόν. Έχω δώσει πρώτη.
πάω την παλαμπίκη και βγήκε μια στις 2-8-4 double score στο εξορματιστικό κολέτς. Κέλλης, οικονόμου έκανε μια προσπίση για πάσα στην γωνία στον Μπίσκα, θα πάρει τον τρίποδο και είναι έτοιμος καθώς απελευθερώθηκε παρκώς. Φτιάχνει το λεπτάκι ο Ράνικης. Μεδοφίδης. Στην γωνία ο Νίκος. Είναι άστοχος, είναι σε κάτω, όπα. Συμπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, το Νίκο πίσω από τη σκάτω. Αντιμετωπίζει το πλεονέκτημα από τα φάγια της Legends, αλλά λάθος πάσα του παράστου. Λάθος είναι νόηση του Μπίσκα, το βάζει λιγότερο αυτό του οικονόμου. Εγώ το σκάπτω σωστή ιδιαίτερα τηλεοπτική στις 5-14. Κάνει κάποιες σκεπτικές διατάσεις ο Μαυρίδης. Το νούμερο 28 ετοιμάζεται να περάσει εντός ενδεχομένως. Αυτό το πάρε ο Βαλίξης είναι άσχος, πάρα πολύ φράδος μπρόξει την μπάλα ο Τιχέλης, αλλά εκεί που είναι αντίπαλος, ο Βαλίξης. Παίρνοντας από τον Μουρατίδη, τρίπλες σε ένα τζάμπτο που είναι άσχος, παράσχος το rebound. Τιχέλης. Στο μάτσι τρίπλα ζήτησε και γίνονται στο Σιπίρερ. Πάλι Μιχέλης, ο Διάτ, τρεις αγώνες βρεθεί ελεύθερος από την Βουξα, γιατί τώρα είναι άσχος. Ένα ακόμα rebound από τον Αρβανίτη. Σε επιτήρηση, λέει στο Μουρατίδη ο Κούλτς, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Ο Μουρατίδης. Ήταν την μπάλα, λέει ο Σεπτοπάκο. Μιχέλης έκλεισε και έχει ζητήσει time out πριν καν ολοκληρωθεί η επόμενη επίθεση. Από τον Πάτσι, μπάλα για την ομάδα του. Και φάουλ που έχει κερδίσει ο Μιχέλης. Δύο μπολές. Φάουλ που έχει κερδίσει τον Δραντζελή. Και τώρα time out. Την ισχυρή χειρονομία για να έρθουν στον πάγκο παίκτες του Κούλτ. Ακούγοντας και τον Θεοδόρο και τον Πινακάκη, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 7 πόντους διαφορά μείνει δεμένος μας. Επιστροφή λοιπόν στο πίσω του Μαντουλίδη Κόλετζ, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο ο Μιχέλης θα τελειώσει βολές. Δεν μιλάω όταν θέλουμε να παίξει βολές. Πολύ δυσυχία στο γήπεδο. Έγινε λίγο ASMR η φάση μας και στόχησε. Στην δεύτερη Μιχέλης. Μουρατίδης. Πήρε ένα σκρίν από τον Τζιλό. Θα βοκοπεί από τον Μιχέλη. Μουρατίδης. Πάλα παραμένει και τους Λίζα Τσουκιά 3 από το Πάρις. Ένα τρίποντο τραβηγμένο που πήρε το Καρτζηλής. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είδε, είναι μια θεωρία συνωμοσίας αυτή που έχω, αλλά ενδεχομένως από το σημείο που ήταν να είδε το 8 σαν 2 και το 7 σαν 1 και γι' αυτό να σουτάρε. Αλλού. Καθώς τόσο ήταν ο χρόνος που είχε. Και δεν μπορούσε να το δει στα νούμερα. Μοιάζεται καθώς δεν είχε πήρει ώρα. Στην Σουβιά 3 πήρε ορατότητα δύο χρόνο. Στην Σουβιά 3 είναι έστοχος του οικονόμου. Από την υποφωνία. Από την αριστερή πτέρυγα από 45 περίπου μοίρες από εκεί που ευτόχθηκε και προηγουμένως. 15-4 στο συν 11 οι Legends. Δεν θα πάρει, έφερε μια λάθος πάσα στο Καρδίδης που πήρε ένα οικονό μου και έκλεψε. Φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει τον Γιώργο Περίδη, δεύτερο. Καμπανάκι στον Καμπ, στον Καμπανάκι στον Παγκο, όχι στον Καμπο, όχι εκεί. Ναι, 2-3 φάουλ. Δεύτερο φάουλ που έχει χρησιμοποιήσει τον Περίδη και βεβαίως η μόνη πειραματία. Μονάχη στον πάγκο καθώς δεν έχουν άλλον παίκτη διαθέσιμο οι Λίζαρους και δεν αναμένεται να έχουν. Μου φαίνεται παράσχος. Προχώρησε πάλι παραλίγο να πατήσει την Μπέιζεν, δεν το έκανε και πάλι. Ο Κέλλης έχει βρεθεί στην κορυφή του Ευρώνου Σουρκιάς. 3 είναι έντονο στα 8 δευτερόλεπτα. 10-8-4. Φυσικό φαουλ τελικά. Απαγορεύεται να πας. Θα περάσει τον Πάγκο και Αγκόπλος στη θέση του για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο απόψε. Ο
πρώτο παιχνίδι, βάλα πίσω στο καλάμπα, συγκέντρωσε Μπέζης, δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε ψημένο χέρι του Βαρβανίτη. Παράσπαση στον νόμο. Πολύ αυστηρή ο Νέας Μπέζης κάτω από το δυτικό rebound. Δεν ακόμα. Δεν γράφουμε το τελικά. Τελικά. Καλαφλές ενσπάρτιες. 24 οι Wizards. Έχουν πολύ στους 4 σπόρτς. Έχουν πολύ πολύ ώρα. Καλούμε να βρουν γρήγορα λύσεις. Νέας Μπέζης έχει πάρει ο Λίγκος. Λίγκος. Άστοχος. Πολυπερίδης. Παράσπος. Δεν βάζει μια ακόμα βίσκηση. Εγώπουλος. Θα περάσει πάρα από τα μηνά, θα περάσει το Σερμπέζης και έζησε τους δύο αντιπάλους πριν τον πάνω του. 22-4. Βάζει να περάσει ο Μαρτίδης στη θέση κάποιου παράσκου και οικονόμου, έχω την εντύπωση. Λογικά πάει μέχρι μέσα, κόντρα σε όλους και σε όλα θα κερδίσει το πάλι ο Ρίγκος. Παίζοντας και πάλι κάτω όλα καλά. Όχι, στις θέσεις του μπίσκα τελικά. Ενδεχομένως θα χαμηλώνει το σχήμα περισσότερο των Legends σύμφωνα με το ρόλο που έχουν οι παίκτες που... τουλάχιστον σε την αλλαγή, αυτός που μπήκε και αυτός που μπήκε. Και το σάφρος δεύτερη, μία στις δύο, μπήκε η πρώτη. Έχει και το τέσσερα το καταραμένο, το νούμερο των ενεργητικών των Legends. Τον Blizzard 2 χρόνο. Έχει μέσα τα χείλα τα παράσταση, είναι στο χώρος 24-5. Πλάτη για τρεις από το πάρι, αλλά είναι άστοχο φέρμπολ ο Μαρτίδης. Τώρα μου έφτιαξε μια μακρινή πάσα ενδεχομένως. Δεν την βρήκε σε για τρεις από το πάρι, ο παράσπος είναι έστοχος και πάλι! Όχι και παράσπος. Παράσπος, pun intended. Λύσεις από την γράμμα των 6-5. 27-5, πάρα πολύ ψηλό σκορ για τους Legends. Το voice crack δεν το άκουσε κανένας το χρόνο με τη δίμα. Προθήτης. Όχι, δεν θα πάρει το σύντια. Τρεις, έχουν μια πάσα. Να πανίτη και... ένα σφύριγμα φάουλ που έχει ρωτήσει τον οικονόμου. Δεύτερο παίζει να είναι. Ναι, δεύτερο. Δεύτερο και του οικονόμου. Δεύτερο οικονόμου, δεύτερο οικονόμου. Το παράσκοση δύο έχει. Αλλά ταχύτατα ο Λίγκος είναι εύκοχος. Ο Πινέρα νίκησε 27-7. Ένα λεπτό που πήρε ο ρεφ για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Λούχος θα δώσει ένα screen που έδωσε την μπάλα στο Σερπέζι. Πολύ μεγάλη καμπύλη, αυτός είναι άστοχος. Λίγκος πήρε τα βήματα, καλά και τη φάουλ. Αλλαγή κατοχής, παράβαση κατά την τεπάρα.
κόρτα λέει ο ρεφ, για να δούμε. 10 απομένουν για την επίθεση των Legends, για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Τώρα σου έχουν πάρει οι Σερμπέζες με τη μία. Ναι, σκόπα! Μπάζερ μπίτερ! 31-12. Το κερασάκι είναι πολύ ωραία, πολύ όροφη θα έλεγε κανένας. Τούρτα που έχουν χτίσει οι Legends. Έχουμε και κάποιους μικρούς μας φίλους στο παρκέ. Εξέρωμαστε πολύ λίγο για την δεύτερη περίοδο που μοιάζει μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο μισό του Μοντελίδη College. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι έναρξης δεύτερης περίοδου. Πρώτη περίοδος ανήκει στους Apes Legends. Πρώτη κατοχή για την δεύτερη ανήκει στους Blizzards. Πολλά με το ξεκινάει και οι δύο. Θα δώσει ένα screen με τον Καρτιλής. Κυκλοφορεί μπαλά ένα jump shoot. Θα φέρνει στο Μιχέλη, είναι εύκοπος. Ο Λίγος, ο οποίος αποτελεί πολύ μεγάλο μέρος της επίθεσης των Blizzards. Μέχρι το μίσο 31-14. Και ακόμα πρέπει να υπάρχει flexion, θα συγκρατήσει. Όχι τελικά ο φυσικός αντίπαλος. Ο Παπαδοπούλος ήταν εκεί πέρα. Και ο Μπίσκας έκλεψε τον κλέψιμο. Κατά κάποιο τρόπο, ο Σερμπέζης του Πιατρής. Ας όμως κακό είναι φορά και ο ίδιος. Έχουμε δει πως ο Μοραδίδης. Έχουμε την μπάλα φωνάζει ο Κώστα από τον πάγκο ο Λίγος. Έλα λέει στον Λίγο, καθώς πήρε την μπάλα από αυτόν ο Ερβανίδης. Λίγος, στη γωνία, την ένωθα να σου πήρε πίσω τον Στατίδη. Δεν είχαν επιλογή, λέει, παίκτος ο Λίζαρς, ο τελείωνα φορά σου πήρε. Σκούταρε και φτώξε μάλιστα. Ο Μουρατίδης, αν δεν ευθυγεί, θα βάζει λίγο τον εαυτό του. Ο Γέννης, είναι παραφορά. Βέβης, δύο πάνω λέει καρμονιστικά, ανεβαίνει στο παίκτο. Και Γέννης. Εγώ πρέπει να πιάσω και λύσουμε άστρα μόνο. Μαγανίδης στο rebound. Λίγος δεν θα πάρει. Κέλης μόνος μέχρι μέσα. Κέλησε το Λίγο ο οποίος αυτοί. Και κατάφερε να τον αποτρέψει δηλαδή. Μουρατίδης. Μπορείς να περάσει εκτός για χειρότερο Γαρτζελί, ο οποίος θα βάζει τον εαυτό του. Και αυτός, Βίδης. Μη πάσα, Γιακόπουλος. Είναι εύστοχος. Είναι το high-low. 30-14. Επιθετικός πλουραλισμός είναι αυτό που διακατέχει τους Legends μέχρι στιγμής. Στα πρώτα 12 αγωνιστικά λεπτά. Σκρίνα από τον Αρβανίδη. Λίγος θα το πάρει, είναι άστοχο ο Σέρμπολ. Δεν μπαίνει πάνω σε κάποιο και δίκιο. Χέλης δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Ούτε εγώ καταφέρει να συγκρατήσει την κάμερα, πήγε πολύ εκεί. Anyway. Ένα λάθος για τους Legends. Κράτησε, αλλά η κατοχή παραμένει για αυτόν και την ομάδα του. Στην αναφορά μου, Ρατίδης. Και το κλέψε ο Μπίσκας. Μόνος που μέχρι μέσα είναι άνθρωπος του Ρατίδης. Δεν καταφέρει να κλείσει το μακρύ πάση του Σερμπέζη. Ξέρετε, λίγο νευρικά στην δεύτερη περίοδο. Μέχρι στιγμής Legends. Θα κάνει κάποιες πάσεις πάσες. Κάποιες βεβαιασμένες αποφάσεις. Πάμε και λοιπόν με τον ρεφ Μερίδης και είναι πως θα επαναφέρει. Μερίδης Βαλίτης. Όχι και πάλι. Σύνομαι και πάλι. Φαουλ κόμμα και πάλι. Σπίριο μάει νόμισα. Πρώτο φαουλ στην δεύτερη περίοδο. Θα περάσει εκτός, αυτό χρειάζεται ο φαουλ. Οικονόμως τη θέση του μετά από κάποια λεπτά. Για πρώτη φορά στη δεύτερη περίοδο οικονόμου στο παρκέ. Ανοίξε ένα jump shoot με τα μπλο. Εκπλήξε. 15-16 οικονόμου. Στη γωνία είναι μέσα στο shoot για 3. Με άνθρωπος λίγο στο rebound. Λίγος λίγο από αριστερά. Συνεχίζει να πάει μόνος του μέχρι μέσα. Ταχύτατα είναι άστοχος. Μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ! Από τον Μουρατίδη!
κρατήσει το Μουρατίδη. Μόνος που μέχρι μέσα είναι άσχος του κοινούς του Οικονόμου, θέλει να τρέξει. Θέλει να τρέξει, και εγώ πλώς δεν συγκρατεί την μπάλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην δεύτερη περίοδο αυτό, να μην συγκρατεί την μπάλα η παίκτη σε Legends. Λίγος. Λίγος και πού οφείλεται αυτό. Είναι πολύ γρήγορο μέσα. Κάνει σε πολύ τα 5 χώρα με τα 2 φύντα που δικαιούνται. Ένα jump shoot. Άστοχο, αλλά με θετικό rebound τον ίδιο θα μπει το καλάθι του Βερίδη. Το νόμο κατεβάζει για μία ακόμα φορά κατέβηση για την Αγιάλο. Πάρω λέει στο Μιχέλη αν δεν καλμάθει. Θα πάρει την παράδα στην τρακέτα. Δίσκας, σε πια 3. Το έδωσε όπως ο Μιχέλος ο Τιχόλος. Το πλήρωσε. Το πλήρωσε, 41-18. Το Βερθελής. Λίγος. Αν δεν πέρασε αυτός. Το νόμο, αν θέλω το Μαυρίδη και θα κατέλα στην μπάλα. Το νόμο δεν φτιάξε. Μπάλα προηγούντανε. Μάλλον όχι γι' αυτό, Μαυρίδης. Βγήκε και πήρε. Κέλης. Πήγαν δύο παίκτες στον Λίθαρ και τον λοιπόν Μαυρίδης Τερβανίδης τελικά όπως το πήρε. Λίγος. Προσθέτει απέναντι στο Μιχέλη. Δύο πολύ αυθεντικοί παίκτες. Ένα running floater είναι έτοιμο απέναντι και στον Γιακόπουλο. Λίγος. 31-20 και εδώ. Περνάει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Πίσκας. Πίσκας πέρασε. Υπέροχα να αφήσει την πάρα στο καλάθι. Και πάλι ο coach των Lizards 43-20 επιστρέφω σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο δημοτικό του college. Όλα έτοιμα για να συνεχίσει να κάνει το παιχνίδι. Ο Οικονόμου με 1.000 να κόψει στο Μιχέλη. Δύο φορές μάλιστα. Δεν καταφέρω να προσπάσω πληροφορίες από τον πάγκο των Lizards καθώς ιδιαίτερη μυστικοπάθεια επικρατούσε. Στην δεξιά πλευρά του επίπεδου. Πρώτη κατοχή λοιπόν με το time out. Λίγος. Ωραία, υπέροχη κίνηση, μία ακόμα. Κορόμου. Σίκας. Θέλεις, δεν έχει σιγουρή ελεύθερος, είναι ακόμα αλλά δεν πήρε την μπάλα, θα το ζήτησε. Κορόμου σου για 3 συνάστημα, θα λίγο να κολλήσει μπάλα, αλλά αυτό δεν έγινε. Κάνει τα mind games, δεν θα κερδίσει το απόλυτο. Ερώτημα όπως λέει ο Ρεφ, είναι δύο βολές. Από τον Μιχέλη δύο πρώτα. Πρώτο φάλλο τον Μιχέλη. 43, 23. Άστοχο airball, Μαυρίδης στο rebound. Σύνδε της καρδίας του Πού στα δεξιά. Δύο παίκτες στο Λίζαρτ κάτω. Παρόλα 3-23. Δεν έχω πάλι τη τηλέφωνα ρε παιδιά του ωραίου μπάσκετ είναι ήδη εδώ. Το χειρότερο αυτό που κάνει στο δίνει. Μιχέλης, παρ' όλα αυτά, Γιακόπουλος σε πια 3 είναι εύκολος. Ένας από τους τελευταίους παίκτες που θέλει κανείς να δίνει ελεύθερους σε όλη τη Master League. Μέσος χρόνο γέλει αναγή.
Νίκο. Έπεσε το ένα χέρι, τα mind games και το σπουδό του δίπολο. Πέρασε ανάμεσα από αυτό και τον οικονόμο. Είχε μάχη με τον bounce. Θα πάει τελικά τον bounce στα χέρια του Μουραζίδη. Θα έτσι κατά τη ρόλο θα πάρει ένα jump τον Νίκο. Μια σκοτή είναι ακόμα το rebound από τον Αρβανίδη αυτή τη φορά. Στην weak side. Ο Νίκο όρθιο μέχρι μέσα σε μια γενική του αρέσει. Μια σκοτή το rebound του Νίκο και καλάθι και foul. Πάρα πολύ επιθετικά rebound διαδοχικά για τη σύγκριση. Βράσος περνάει εντός στο δεύτερο Μαβίδη. Το 7 του είναι εντός. Περάμενα στα σεζόνια του Λίγκ. 3 και 20 επόμενη τη λήξη του πρώτου μισού. 46-25. Άστοχος ο Λίγκος στην πολύ. Είχε μισή παράβαση, όχι είναι Splendens από το Fly. Βράσος. Παίρνει ασκή από το χέρι. Συμπιάτρι. Είναι έστοχος το κουμπί και στο παρκέ. Στην πρώτη μου την μπάλα. Θα σε εκπνέει ο Τζόρντεν, λέει. Θα το λογότες με τους παίκτες του. Αχ, αυτός. Μπράβο. Αχ, αυτός όπως λέει η γραμματεία ο Βράσος. Γυρίσει, κόπη και άλλα με φάουλ τον Ιαγκόπουλο. Δύο ακόμα βολές. Ιαγκόπουλος δεύτερο φάουλ που λέει και ονοματία. 4-1 το παρικά. Παρά έναν πόντο στο double score διαφορά. Πέντε παραμένει, ας όχι πρώτη πολύ. Δεύτερη αμυντικό rebound. Από το Μιχέλη. Δύο σπάει μέχρι μέσα, πάτησε πολύ δυνατά σου για δύο από τον οικονόμο του Γονέα, είναι άστοχος. Περίπτωση στο rebound. Στην πάσα γυρίσε τον Αρτζηλής, ωραία κίνηση. Πρόκειται την πάνω πανίκης. Σε αυτό δεν το κατάλαβε. Παράστο. Αυτός κάνει μία μικρή βόλτα, περιμένει τους παίκτες να έρθουν πίσω. Οικονόμου. Λεγόπουλος του για τρεις είναι άστοχος. Λίγος. Λίγος θα πάρει ένα συγκρίνι. Ο Εδίκητα Κωστός να ανάγει κλέψει την μπάλα, δεν έκανε φάουλ, δεν έκανε την μπάλα. Ο Γιαγκόπουλο πάει μέχρι μέσα να κερδίσει. Φάουλ στον Αρβανίδη. Το σουτέρι, το σουτέρι. Ο σουτέρι. Γιαγκόπουλο στις βολές. Έφεγω στην πρώτη 50-25, double score. Θα το δω στο ρόλο που θα πληρώσει το πρώτο ημίχρονο. Να βάλεις κάπου το μηνούτος. Έφεγω στην δεύτερη 50-25, αλλαγή. Εγώ πρέπει να περάσει στον πάγκο. Σε παίζει στη θέση του. Θα κόψει την μπάλα για να δούμε και δείξει το φάουλ ο Ρίγκος από τον Παράσκο. Είναι το μαντικό για τους Legends. Δύο βολές. Αντώνη, ο Παράσκος πόσα έχει. Δύο. Λίγος έστωχος. Κάμε το back play στον οικονόμο ο πρόγνωσος coach στο Legends. Why not both, θα πω εγώ. Είναι το τάκι σε 51-27 χρόνο. Σαλαγές στα screen από τον πάγκο τον κόσμο στον Ιδάκ. Παράσκος. Φίσκας.
παίζεις. Παίζεις μόνο στην μέση μέσα. Έχει το πόσο. Λίγος. Λίγος τώρα δεν πάρει μπάλα. Θα ξανακουμπήσει την μπάλα. Πέρασε πάρα πολύ κόσμο και πάλι. Λίγο λοιπόν που κατοχυρώνει τελικά από το Τίσκα. Παράσχος. Στη γωνία, υπέροχο passing game. Και ο Μιχέλης ήταν στη γωνία. Μια μακρινή πάσα θα βγάλει τελικά τον λίγο ελεύθερο. Ο οποίος μου δίνει το τέτοιο assist. Είμαστε του Ουρβανίδη. 33-29. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Η δεύτερη περίοδος είναι και το πρώτο μισό Μιχέλης. Πάρε ένα jump shoot και είναι έκτοχος. Κόψε προς πληγός εδώ πάνω στο έκανε το φάουλ σε αυτό να μην θέλεις. Περίμενα το λίγο σε νέα. Οικονόμου στη γωνία σου για τρεις θα το πάρει και είναι έστοχος. Μίσκας, δίνουμε στον οικονόμου, θα κάνουμε και τώρα στον οικονόμου. 58-29, 6 δευτερόλεπτα λίγος, θα παίρνει στον οικονόμου. Πάρει ένα πολύ δύσκολο τρίποντο, παραλίγο να μπει. Μιχέλης, θα πετάξει βάλουμε με 3, παραλίγο. Η κόρνα, η κόρνα, οκ. 58-29, θα σας ασχολία στο το Σαρδάμ. 29 πόντους στην διαφορά. Τρέχουμε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη. Το δεύτερο μισό του παιχνιδιού. Πήγα να το πω κάποιος προσφυγητικά με θηλυκό συνταφιά, αλλά δεν μου φρήκε κάτι. Δεν είναι καλή τακτική αυτή γενικά, να λες κάτι μπορείς να έχεις σκεφτεί ακριβώς τη δεσμευτή. Anyway, πρώτη κατοχήνη για τους Λέντερς. Παράστος για τρεις και πάλι είναι άστοχος. Μερατίδης, βάλει δύο θόλο. Ένα jump shoot είναι άστοχο. Θα βάλει εκεί. Θα να τρέξει. Θα τρέξει μέσα. Ένα γκόπουλος για τρεις από την κορυφή. Είναι και αυτός άστοχος. Θα μην φορεί πάλι. Μερατίδης. Προφορία με πάνω coach. Παίρνει να λέει του Φιλίδη. Για δύο χρόνια είναι άστοχο. Κίνησε ο λίγος για να φλούτρουν το ένα χέρι. Πήγε πολύ πολύ διεκτυπικά. Πάρα πολύ δύσκολο να πάρει την μπάλα. Μπλόξε με το αριστερό χέρι, το κατάφερε, αλλά δεν πήρε την κατοχή. Παράσκο. Δύσκολο με την όπα. Μπάλα στο κεφάλι και στο σκάκι. Πάρει την μπάλα. Σερβέτης για τρεις με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Time out που έχει καλέσει ο Kings των Legends. Πρώτο δικό τους. Θα σκύψουν για τρεις με την πρώτη ευκαιρία. Είναι άστοχος. Ο Γαρτιλής. Συγκρατεί ο Μπίσκας. Ο Κόπουλος. Κοίταξε εξέταση της επιλογής του για τρεις, είναι άστοχος. Βελίδη στο rebound. Βελίδης. Χέροχη πάσα πήγε να βγάλει ο Ζαγαρφίδης. Πέρασε το σενάλο στο Ροβανίδη, αλλά δεν τα κατάφερε στο κεφάλι. Όλα καλά παρλαπτά, καλά.
όποιον μου καλέσει. Τρέμασε πολύ λίγο, μην έτοιμα λιμάσαι. Επιστροφή λοιπόν στο Community College. Οπότε έβγαλε μια πάσα στο περίμετρο, στο διαχρήνει και μπήκε όμως. Έτσι επιτηρίζει και κάνει κάτω, λέει στον Λίγκο Κούτ για τρεις. Ο Μονατής είναι άσοχος, βρίσκεται στο rebound, παράσκεται. Όλοι στην λάθος πάσα μία ακόμα δεν καταφέρει να την κρατήσει. Με πλήθο φορά που γίνεται αυτό για τους Pleasants. Δεν έχω μαλάβο. Μέσα στην μπάλα λέει ο Κούτ. Βερίδης. Υπέροχη προσπάθεια από το λίγο καλάθι και φάουλ. Τρίτο φάουλ το ένα. Κοιτάει το καλάθι, το πάρει. Μπήκε και βγήκε, είναι άνθρωπος. Όταν κοιτάει το καλάθι και εγώ πλέον είναι τα παιχνιδιά που γκριλίζουν την πυραγκό σου. Λίγος. Ραφτζελής. Λίγος. Περάσει τελικά εκτός. Έπαιρεσε το ίδιο στον μέλος, κατοχή παραμένει για το ίδιο μάλλον. Λίγος, μόλις πέφτει μέσα, πήγε να βγάλει μια πάση, θα κατάφερε, δεν θα καταφέρει να μετατρέψει το Αρβανίτης. Κόμπλος, πολύ κοσμή η άμυνα των Legends, η ρακέτα αυτό. Αλλά περνάει εκτός και πάλι. Καλό πας στο game. Ο Κέντρος θα γυρίσει. Άστοχο στο φορογό του Λίζαρτς. Δεν καταφέρει να κλέψει. Πάλι ο Ορβανίτης από τον Γιακόπουλο. Ένα jump shoot είναι έστοχο. Στην πυρακέτα από τον Τσερμπέζη. 50. Το 34 το γίνει. 34. Ο Βερτζελής. Θέλεις ετοιμάζεται να πατάσει. Τόσο σου για τρεις είναι. Άσομος ο Αγγελής, μια μακρύ βάση, ο Ζερβέζης θα βρει τον Μαδρίδη, ο οποίος θα την μετατρέψει σε αξίες. Time out, έχει καλέσει. Time out. Ο coach τον Λίγκαρ για μια ακόμα φορά. Τρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά. Στην αναμέτρηση έχουμε κάνει στο δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Αγγελής. Στα 2-34. Λίγκης. Αλλά θα περάσει τελικά μέσα στο μεταφύγιο λίγο ανοσόδοξα. Όταν θα περάσει θα γυρίσει. Αυτός είναι εύκοχος. Θα βρει και στο Μιχέλη. Θα το βάλει πλάτη σε αυτό. Βρίσκας. Γέλης στη γωνία του για τρεις. Και εγώ πλούς άστοχος. Γυρίσει το rebound. Τελείς. Στην γωνία ο Λίγκος. Με
μέσα, θα αφήσει το καλάθι πέρα από το baseline. 62-38. Σελίς. Πάλι θα γυρίσει. Θα δείξει το πάλι. Θα δείξει λίγο όσο κάτι σοβαρό. Δεν έχει τις βολές παρ' όλα αυτά ο Σερμπέζης. Ο Ιακώβλος περνάει στον πάγκο, οικονόμης θέση του, χαμηλώνει πέρα το σχήμα των Λέντζενς, είχε συγκεκριμένει και ο Βαράσκος, δεν θα περάσει εδώ σε πρώτη φάση. Ευρωστές, δεύτερη 64-38. Το κλέψε μου, Χέλης! Πρόκειται λίγο εκεί. Περαμπτυλής. Έλα να συγκεκριμίσει ο Χέλης. Ήταν εκεί πέρα ο Παράσκος. Πριν περάσει στο παρκέ Μαβίδης. Περνάει μόνος τελικά μέσα. Και έδωσε την πάση του Χέλη. Γυρίσει. Μεγωμανίδης. Και κερδίζει το φάλο του Σερμπέζη. Και Πρωτογερόπουλος in the house. Άρχισε λίγο να έρθει, παρόλα αυτά είναι εδώ, έτοιμος να ενισχύσει την ομάδα του, όπως ενισχύει με ένα πολύ ωραίο δίποδο να το καρτιμήσει το ενεργητικό των Wizards. 64-40. Τρίπλες, ένα τζάμπ, ένα μικρό δημοράκι προς επίσης, όπως πρόξει την μπάλα με χέρι σαν εκεί που είναι αντίπαλος λίγος. 2-1-2 ενός σε τέτοιον Κέλλη Σανά. Πόβο και απέστοχο απέναντι στον Μπίσκα. Σερβέζης. Σερβέζης θα γυρίσει, Μπίσκας δείξε και πήρε, θα το μπουμπουνίσει και αυτός είναι άνθρωπος. Βάζει μια περίεργη τροπή, δύο παίκτες από Legends. Έχει το Legends και από ένας πολύ ζάζος και την τελάτη χρόνο. Νίκος. Η πάσα. Γυρίσει και γυρίσει από δύο, είναι άσχημος στο Βασίλη. Τρίτης περίοδου. Ο Βαρτζηλής πέρασε από τον Βαρτζηλής, παραμένει ο Λίγος πάνω του. Θέλω να περάσει αυτό. Ανοίξτε το γήπεδο, τρεις είστε από εδώ, λέει ο Τόλος από τον Πάγκο. Τον Λίζαρτς έκανε μια προσπίση με ταμπλό από την κορνή. Είναι άστοχο που παίρνει στον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Βαρτζηλής είναι άστοχος, αλλά επιθετικό ριμπάντ. Έχει μέσα στη ρακέτα. Κέλης μέχρι μέσα, για τρεις είναι άσχοπος. Ο Μαυρίδης, ο Μαυρίδης θυμάζεται να περάσει εντός. Βάζει την κατάλληλη ενδυμασία. Θα γυρίσει, έχει κάνει βήματα. Εδώ ο Καρτζηλής. Ψηλά το φαουλ. Ωραία, αλλά τελικά το άλλο σε σέι χαμηλό. Έχει την προφορά ένα jump shoot. Μακρινό δίποντο, έχω το τηλέφωνο και έτσι. Άστοχος. Κρατήκα. Κοιτάξτε την μπάλα τελικά σε έναν από τους δύο αντιπάλους.
Αβδαβίας πρόλαβε. Τερεπτυλής. Πάσε στο Στεργέτα με τα μπλό εύκοχος. Δύσκολη προσπάθεια έτσι κάτω από το σημείο σύμβολο. Χρειάζεται να βγαίνει στον δρόμο. Σύμφωνα με το τρίποντο. Μέσα στο ελεύθερο σε ένα ακόμα μακρινό τρίποντο. Την κορυφή του φορά είναι έστω. Το καθόλου τρώμα ακόμα. Όλα για τις Wizards. Μιλάμε στο Σαχαρτζηλί. Όχι μόνο στο Σαχαρτζηλί. 4 δευτερόλεπτα. Πρέπει να το πάρει, το παίρνει, αλλά είναι άστοχος. Ο Βανίδης αμυντικό rebound. Υπέρ των αντιπάλων τους για 20 πόντους. Με μαχαιρνή πάσα μέχρι την ρακέτα στο κενό. Εδώ σε οδηγόνο του Χαρτζηλί. Η χέρι ήταν εκεί πέρα, έβαλε μια μαχαιρνή πάσα. Μαυρίδη δεν συγκράτησε. Μπέρα πήγε μέσα στα πολιτήρια. Okay. Πού πήγε ρε! Τι πάει το κινητό του ρεφ! Ο ρεφ κάνει calls και calls και στο κινητό του. Οκ. Πόδι, προφανώς. Σερβέζι, κρατή χνέου για την ομάδα του κι άλλου. Στρίμα και πάλι βήματα από το Σερβέζι. Πήγε να φεράσει μια πάση με το ένα χέρι στον Αρβανίδη, δεν τα κατάφερε. Συγκώσει ο αντίπαλος, πέρασε μπροστά του. Πάμε. Πάμε. Δύο time out εκεί, ρώτησε αν έχει δύο time out ο coach του Wizards. Η αυτοία έχει βγει σαν ανοιχτό γήπεδο, βρίσκα. 68-46. Κατά κάποιο τρόπο. Λίγος γίνεται τη φωνάζει ο τον πάγκο. Θα είμαι μέσα και το φάλο κέρδισε είναι ψηλά για δύο βολές. Άσχολος πρώτη ο Λίγος. Συγκρατεί τον κύριο Βουσέτη να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Γκέλης συγκρατεί, απέναντι σε λίγο. Βίσκας στη γωνία. Παυρίδης, Μιχέλης. Μόνος που μέσα με το αριστερό είναι άστοχος και το επιθετικό ριβάντο πολύ ψηλά. Ο Σερβέζης θα γυρίσει. Ενδεχομένως πήγε να κερδίσει φάουλ, αλλά θα περάσει. Τόσο, όχι! Έσωσε, έσωσε την μπάλα και την κατοχή ο Μοναδίδης. Λίγος. Σταφή, εξτραπάσει στη γωνία, ο οικονόμος θα το πάρει. Έχει βρεθεί ελεύθερος και είναι εύκολος. Συγκροφήματα από τον Μάκο, το Legends. 70-46. Για δύο ήταν. Για δύο τελικά το οικονόμο. Ίσως περνάει στον πάγκο από τον Γερόπλου της Έσκου. Λίγος,
Γιανακόπουλος ετοιμάζεται να περάσει τον Λάβαρη στο χώρο. Δεν έχει οι τρίπλες του Λίγου στη γωνία, θα το πάρει έχοντας δεχτεί ελεύθερος. Και ο Ζαχαρτζηλής και είναι έστοχος. Πράγμα για τρεις πόντους την φορά, σε αντίθεση με προηγουμένως στο δικό νόμιτο 9-2, ο οποίος θα κατεβάσει την επίθεση του Πλέζερ. Παίζει στις τρίπλες, θα αποστάρει και θα κερδίσει το φάουλ που βάλει και το καλάθι. Κερδίσει το φάουλ από τον Καρβαλίδη. Δομήτα 2-49. Αντώνη, θα δει μετά. Στήριγμα, θέλεις να σπέσεις κάτω. Πάμε αλλαγή. Γιάννης περνάει εκτός, θες του περνάει Γιαγκόπουλος. Δεν έχει σκουφθεί κάτι. Σαρδενέ λοιπόν, θα λέγανε κάποιοι παίκτες. Λίγος. Λίγος που για να κάνει μια περίτεχνη τρίπλα, παίρνει στο Μαυρίδη. Τα άλλα χάθηκε, Μαυρίδης έχει ξεσκίσει στο λεπτό. Τρέχει να το μαρκάρει ο Ρατσίδης, θα το κερδίσει. Μαυρίδης, ο Μαυρίδης ωραία από το Σερμπέζι. Από την άλλη άκρη, από την άλλη πλευρά μάλλον. Σερμπέζι, ο Ράσος είναι έτοιμος να περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο, προαναγγείλει αλλαγή. Θα ανακρίνουν την τράπουλά τους οι Legends. Έχουν το φορτωμένο πρόγραμμα και ως Λέζινς και ως Lethal Pistols. Jump shoot άστοχο από τον Λίγκο. Τον Όμου για να βγάλει και αυτός που έχει πάσει στον Μαδρίτη, έχω την εντύπωση. Μαδρίτης θα πάρει από τον Προγερόπουλο. Εγώ πλέον σε ένα jump shoot έστοχος. 76-49. Ρωτήρης. Πάρει ένα τρίποντο, απέναντι στον Μαυρίδη, είναι άσχημος Μαυρίδης και πάλι ξεχύνεται στο ανοιχτό γήπεδο και πάλι θα πάρει την πάρσα αυτό το Σερμπέζι, θα γυρίσει ανάποδο, δεν είναι άσχημος, δίστασε λίγο ενδεχομένως το σώμα των έκανε. Σε κάτι πολύ εύκολο, φύγει τι εννοώ. Μας κλέψει ο Σερμπέζις και πάλι στο Μαρτιλίτσα, δεν έχει μόνο στο ανοιχτό γήπεδο, απέναντας την πάρα στο καλάθι. Έχουν καλέσει Blizzard και πάλι, παρά το περάσει εντός του οικονόμου, το λίγο στο μετά. Το χαριγητό τους βρίσκεται μαζί μας για τα τελευταία 6-43 μήνες μετά. Επιστροφή λοιπόν στο Πολυμής College. Έπειτα από το time out, ο και ο Γιώργος Καρατζαούρης. Με το βιβλίο του φίλου. Στο γήπεδο. Στην κατοχή λοιπόν είναι για τη Blizzard, κυκλοφορεί. Μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα, πήγε ο Σερμπέζι τώρα και πάλι το θέλει της μπάλας και πάλι έκλεψε από τον Ζαχαρτζηλή και πάλι ξεκίνησε σαν ανοιχτό γήπεδο και πάλι είναι έστοχος. Δεν φανήκες καθόλου. Λοιπόν, 80-49 λοιπόν, 6 και 10 ακόμα, 80-49, τώρα είναι στις 31 πόντους. Περίδης θα γυρίσει πολύ ψηλά, πολύ ψηλό κρεμαστό το δίποδο του Περίδη, το οποίο το δικαίω στο 80-51. Ράσκος. Νικόπουλος και τον Γερόπουλος για να δούμε θα ποστάρει στην πρώτη φάση τον Αρβανίτη. Νικόπουλος, Ράσκος, Σαρέμ και δεν θα δώσει τελικά το σκρίνο του Γερόπουλος. Ο Περίδης δεν θέλει πάνω στην μπάλα, τελικά ο Λίγος έγινε ψέφα. Πάλι το χέρι στην μπάλα και πάλι ο Σερμπέζης. Η μπάλα πήγε πάλι στα αποδυτήρια, τι γίνεται ρε παιδιά. Ντρέπεται η μπάλα ξέρω και φεύγει, δεν ξέρω τι είναι. Παρ' όλα αυτά είναι για τους Blizzards. Βραδίδης. Λίγκος. Όχι τελικά η μπάλα, δεν πάει μόνος μέσα. Δεν πάει διαφορά.
μέσα, πέρασε ένα από δύο, μαζί του για τρεις θα το πάρει. Λέσκοπος! Γκολ 3-53. Να χαρακτηρίσει την επαναφορά. Κοίταξε το τρίποντο, δεν θα πάρει το Κιτορβανίτη. Το Περίδη. Δεν το πάει λόγο, αλλά είναι άστοχο. Το Χαρτιλίς. Παράσχο. Το Δίδη. Νεκόπουλο. Το σου πάσα ωραία στον Πρωτογυρόπουλο, ο οποίο δεν θα τρέψει αυτή. 87-53. Ωραία, τρίπλα μόνος που μέσα είναι άσχημος παράσχος. Το rebound, μια μακρινή πάσα, θα περάσει. Δεν περάσει μετά από 2 ώρα στο παρκέ. Συνδέσει την πλογή στο Ορβανίτης. Θα πάρει την τρίποντα, όχι πρέπει στον Τζεκόπουλο. Μόνος του μέσα είναι άστοχος. Βάζει την εαυτό του Παράσχος. Είναι πάσα μακρινή όμως, πράγματι μακρινή. Στον Τζεκόπουλο. Τώρα η μπάλα πήγε στο άλλο, στα άλλα αποδυτήρια. 1-2 είμαστε. Τρίτη φορά η μπάλα στο αποδυτήρια αυτό. Θα το πέρα στα μήνες. Και τυχαίο. Θα κάνουμε έρευνα. Και γιατί συμβαίνει. 87-53. Αυτό ξέρουμε γιατί συμβαίνει. Μέσα καλάθι και φάουλ από τον Νίκο. Ναι, το καλάθι μετράει 23 σώμα. Μία. Φάουλ στο Πρωτογυρόπλο έχει περθεί και πάλι. Δεχτούν καλά, θα τα φάμε καλά, λέει ο coach. Λίζαρ θέλει time out. Έφτωγος λίγο στην πολύ. 87-56. Παράσχο. Παράσχο σου για 3. Σέστοχος! Time out, time out. 56. Τώρα το πράγμα για την time out θα... και επισήμως 90-56 ευχαριστούμε πολύ λίγο πριν για μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, για μία ακόμα φορά, τελευταία 2-56 για την αναμέτρηση. Έχει άλλη time out, πάλι. Τελευταίο time out για να πάρει λοιπόν ο... Κούλης ο Μίλταρτς. Λίγο θα πάρει ένα τρίποντο πίσω από το screen που του έδωσε ο Ορβανίκος, είναι άστοχος όμως. Εγώπουλος. Μπίσκας. Παράσχος, θα πάρει τον τρίποντο στην πρώτη φάση, πάει μόνο στο μέσα, θα χάσει και δεύτερο παίξει την πάνω του. Λίγος έχασε το λάθος, Πίσκας, για 3 θα το πάρει εγώ την πρώτη φάση. Άστοχος ο Γιακόπουλος, θα το περνάει εκτός. Και πάλι ο Αρβανίτης. Βερδιλής πίσω από το σκριν που έδωσε ψηλός και πάλι θα στάρει ένα άστοχος. Επισήμως crunch time στο γυμναστήριο. Ματουλίδη, ο Γιώργος έχει πάρει, θα γυρίσει μόνο θα μπλω απέναντι στον ψηλότερο. Ο Αρβανίτης έπαιξε και καλή άμυνα.
Βαρδινής. Στη γωνία Ορβανίτης. Και μέσα στέκεται και είναι εύκολος. Ο Μινοπίδης. Ο Δηγερόπουλος. Καλή πάσα, λάθος. Πάνω από το χέρι του Δηγερόπουλου. Νίκος. Νίκος. Πρέπει στον Πίσκα και στον Παράσκο στην κρατή που είχε να βγάλει μια φετιά στιγμή, θα έκανε προσφύγη τελικά. Πρέπει στην Γκέι, στην διατρή θα το πάρει και είναι εύστοχος. Η κοινωνία που είναι σαν να λέει επιτέλους. Ο Βαγγελής, κύριε Φέρος και τον Κρατήδη. Βράσκος στη γωνία, Γιακόπουλος. Πάρει ένα τρίποντο και πάλι. Βεργελή. Λίγος. Λίγος μόνος μέσα. Υπέροχη πάσα που είχε να βγάλει η Νόλουκ. Το λιχνερίζει, ο οποίος το συγκράτησε. 41 δευτερόλεπτα λοιπόν. Μεγάλη επίθεση όλη φορά, δεν γύρω από τον πάγκο Παράσκος. Μίσκας στη γωνία, πάλι Παράσκος. Παίζει για τρεις, άστοχος, μια σπρώξη, βάλει και το έκανε ο Παράσκος. Στον Διακόπουλο, κάνει τη φυσιονομία, δεν θα εκτελεστεί άλλη επίθεση λογικά. Πριν την παλακάτω, οι παίκτες αλληλώσουν χαίρονται. Τελικό σκορ λοιπόν, 90-61 στο πρώτο παιχνίδι. Τη σειρά σου μεταξύ Αχιάλος Πέντες και Καψίδα Λίζαρτ, 29 πόντι της διαφοράς. Κάπου εδώ πέρα, μια συγκεκριμένη μετάδοση από όλους που συνεργάστηκαν για να έχουν οπτικό υλικό. Ευχαριστώ για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.